μια ομάδα Τούρκο. Την κατάλαβε. Γιατί την κατάλαβε? Για την παραλυσία, την κλοπή, την ασέβεια και όλα τα κακά. Και μου λέει, και μη ένας Άγιος, λέει, Θεέ μου, λέει, αυτούς βγαίνουν μέσα στην Αγία Σοφία και στα Πητησοδεώς. Δεν βρήκα χειρότερους. Δεν βρήκα χειρότερους. Ο ελληνικός λαός είναι αχάριστος. Να το ξέρεις αυτά τα πράγματα. Χίλιες ευεργεσίες έκαμε η εκκλησία και το ιερατείο. Και ας σε βάλω σε ένα ούφο τώρα εσένα, ναι, και την παρέα σου, σε ένα ούφο άδειο, ξέρεις ποιο είναι, και κάνουμε παλιδρόμηση 200 χρόνια πίσω και προγειωθούμε στα Καλάβρετα ή στην Ιερά Μονή. Αγίας Λάβρας. Όχι, Αγία Λάβρα. Εκεί θα βρούμε όχρο πολύ μαζωμένο. Εκεί θα δούμε το μοναστήρι, εκεί θα δούμε του Καλογέρους, εκεί θα δούμε του Γούμενο, εκεί θα δούμε το Μητροπολίτη, πατρόν. Εκεί θα δούμε γυναίκες με τα μαντήλια τους και με παιδάκια στην αγκαλιά. Εκεί θα δούμε παλικάρια με μουστάκια και με τα γάνα στο χέρι που ζητούσε ευλογία από την εκκλησία ή να ελευθερωθούν ή να αποθάνωνε. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Μέσα όμως αυτή την Αγία Σύναξη που δικαιολογημένα ζητούσα να πετάξουν το φες για την Μισθογενών, μέσα αυτή ήταν τα ορθόδοξα τέκνα της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Εκεί μέσα δεν ήταν κομμουνιστές, δεν ήταν δοσύλλογοι, δεν ήταν μπούστιδες, δεν ήταν Ιακωβάδες, δεν ήταν Ιταλοί, δεν ήταν Ευρωπαίοι, δεν ήταν τα τέκνα της Ορθοδόξης Εκκλησίας, το ιερατείο και η μοναγή. Εκεί ήταν το πανί, και έγινε λευτεριά από την Εκκλησία. Ποια η παρούση, πώς τη λέγε και την πειράσει η γλώσσα. Και να τα. Η Έλενα Κιτσοπούλου. Το ιερατείο τώρα είναι στο ύψος των περιστάσεων. Σε ποιο περιστάσιο, τι σου φταίω εγώ. Σαν είσαι δαιμονίστηκες. Μια φορά πήγαινε καλό γέρι, δεν ξέρω πάνω άλλο. Τώρα θα ζητήσω την τιμωρία σας. Ξεφτύλα, θεϊσμός, πορνογραφίες, διαζύγια, έσχη. Που δεν ξέρω τίποτα. Θα πάω εγώ να πολεμήσω άλλο πια, δεν έχει πατρίδα. Ρε. Έτσι είναι πως τα λέει ο Γιώργος. Δεν έχει πατρίδα. Αν ήρθε η Αυγή δεν μπορεί να πάω. Για να πάνε οι ίδιοι. Αφού δεν έχουν πατρίδα. Πατρίδα σου λέει. Εθνικητής. Ρατσιστής. Αφού δεν έκανε. Με έκανε άσπρονε. Τον κόρακα του έκανε και αυτό δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο ρε φίλε. Έκανε μια μόρφωση δύο πανεπιστημίου. Δεν σε βάλει δεν έμεινε που για καθόλου στο σχολείο. Και δεν ξέρει πού θα πάει η στράτα. Έχεις, να πρέπει να το καταλάβεις και να το λες. Σήμερα στην Ελλάδα, εάν είχαμε το Άγιο Όρος και την Ορθόδοξη Εκκλησία, θα ήταν πιο άδειοι. Οι πιο διεφθαρμένοι, αφού φοβούνται και οι Ευρωπαίοι. Εάν σε βγάλω τώρα που είστε στήδες τάφους Αγίου, εσένα μη. Ας είσαι παντρεμένος. Και δεις καλιά Ρωσίδα, καλιά δεκαεφτάρα, τα μάτια σου τα αργολώσουν, να γίνουν σαν λεμόνια. Πώς θα διεφρενάρει. Αυτό είναι αλήθεια. Ξέρω τι λέω, φίλε. Και μετάνωση, εκεί είναι λιναράς ο άνθρωπος. Σιγά! Είχαν ηθική τότε. Το ξέρεις. Από μοναστήρια αρχίζει αυτή η ελευθερία. Αν αναστηθούν αυτοί, που τη γάθα θα το περνήσουν. Πάνω εδώ το γόγια τσικαραπουτάρε. Πού είναι αυτή ρε που φώναζε μέσα στο... Μέσα στο... τότε σε δικτατορία που ανήκει κάποια παιδεία. Λαμανάκι, Λαμανάκι. Στο Πολυτεχνείο. Ναι, παιδεία λέει θέλουμε. 300.000 ευρώ παίρνει το χρόνο τώρα. Ναι. Τώρα δεν μίλησε. Πολλές γυναίκες πεινάνε στην Ελλάδα. Η γενιά του Πολυτεχνείου. Γενιά του Πολυτεχνείου. Προλαβαίνουμε, σίγουρα. Ναι, θα φύγεις, θα πάω και εκεί. Πουλάνε ξεπλάτες, τίποτα. Σε συμβουλεύω κρύψου και σαν καθάρι σου δεν γης. Δεν υπάρχει πάτηρα. Δεν υπάρχει ρε φίλε. Πολλοί το προστατεύουν ένα λαθρό μετανάτη για σου βγάλουν το λαρί για αύριο και τίποτα άλλο παραπέρα. Τι γύρω είπε λαθρό, για πήρε εσύ στην Αμερική. Πήρε χωρίς άδεια. Α, μου έρχονται κάποια τέτοια. Και είναι εκκλησία, όχι μέχρι ποτέ θα αντέξει και τσπάκι σε σίτια. Φούτσου άντρα μετανάστες. Κανιά δουλειά και σε μένα Θεός. Μουσουλμάνοι αυτοί όλοι. Τι δίνουν κανένα δουλειά. Κατά των χριστιανών είναι όλοι. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην ανθρωπότητα έχουν τα μουσουλμάνοι. Τους χριστιανούς. Μουσουλμάνος. Διαβάζει ο κόσμος Αγία. Διαβάζει Αγία Γραφή. Ε. Και τι σου λέει, για παίρνουν κάτι που διάβασες. Μην γίνεστε τεροζιγούντες. Μην γίνεστε. Τεροζιγούντες. Τι κάνει. Τι γαρέσκει το φως, χέσει το φως με το σκότος.
Τι αρέσει ο πιστός με τα πίστου. Τι σχέση έχει, ας πούμε, ο ναός Ιδώνα με τα νόητα ίδια. Και να σου πω και κάτι, για να μην δεις. Να τε φοβόταν τον λαό, θα δίνανε και θυσία του μουσουλμάνου για τζαμιά στην Ελλάδα. Ο Θεός όμως είπε ότι έπλασε τον άνθρωπο καθιουμίωσή του, εικόνα του. Και πού το λέω, πέταξε και από τον παράδεισο. Αντάκτηση του άνθρωπου. Θα τα βάζει καλά από το ξύλο που δεν θα βάλει. Ούτε θα εγγίξεις. Για φερβάλεις αθανάτου από θα γίνεστε. Τον βρωμερότερο αμάρτημα από κάνω. Μετά τον διάολο τον κάνω άνθρωπος. Και ούτε ο Χριστός και Σταυρό και τον περιφρονάμε. Δεν είναι έτσι βίλε τα πράγματα. Απλά. Για αργό λόγο. Πάσο οφθαλμός είναι γυναίκα και επιθύμησε αυτή, διενύχευσε αυτή. Θα πας τότε. Η εποχή Αθανασίου Διάκου, παπαδές και τέτοια και λαύρα έχουν τελειώσει.